Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε μια πολύ ωραία ιστορία για σήμερα, ενδιαφέρουσα ιστορία, διδακτική ιστορία. Και το κεντρικό ερώτημα που θέτει η φίλη είναι: είμαι προβληματική ή όντως δεν με ήθελε? Λοιπόν, προτού προχωρήσω στο να διαβάσω αυτά που μου έγραψε η φίλη, σας υπενθυμίζω να πατήσετε like στο βίντεο, όσοι το θέλετε φυσικά, για να ανεβαίνουν τα βίντεο μας στον αλγόριθμο του YouTube και να προτείνονται σε περισσότερους ανθρώπους. Λοιπόν, πάω να διαβάσω την επιστολή της φίλης. Κυρία Θέκλα, γεια σας. Μου λέει το όνομά της, δεν θα το διαβάσω για ευνόητους λόγους, και θα ήθελα να σας γράψω κι εγώ την ιστορία μου. Είμαι 45 ετών, να ζήσεις. Δεν έχω παντρευτεί ποτέ, δεν έχω γεννήσει παιδιά, έχω υιοθετήσει τα σκυλάκια και τις γατούλες μου και μου γράφει τις σπουδές που έκανε η κοπέλα, πολύ ωραίες σπουδές, ανθρωπιστικές σπουδές, δεν θα διαβάσω τις σπουδές πάλι για να προστατεύσω την ταυτότητά της. Μεγάλωσα σε μια πολύ προβληματική οικογένεια, αλλά δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Γνωρίζω πως έχω πολλά θέματα να επιλύσω. Διαταραχές της προσωπικότητάς μου, αλλά και τραύματα του παρελθόντος. Σας τα γράφω αυτά για να έχετε μια κάποια εικόνα για μένα. Τα τραύματα του παρελθόντος να τα δεχτώ. Τις διαταραχές της προσωπικότητας χωρίς επίσημη διάγνωση δεν θα τις δεχτώ. Δηλαδή δεν είναι καλή ιδέα να διαγνώσκουμε μόνοι μας τον εαυτό μας ότι έχω διαταραχές προσωπικότητας. Πάμε σε έναν κλινικό ψυχολόγο ή σε έναν ψυχίατρο που να είναι εξειδικευμένοι στα τεστ προσωπικότητας, κάνουμε ένα τεστ προσωπικότητας και βλέπουμε αν έχουμε διαταραχές προσωπικότητας ή αν νομίζουμε πως έχουμε διαταραχές προσωπικότητας. Λοιπόν, στα 38 μου και ενώ έκανα κάμπινγκ στο αγαπημένο μου εναλλακτικό νησί, γνώρισα τον άντρα στον οποίο αφορά αυτό το κείμενο. Τότε ήμουν ένα πλάσμα λαμπερό, όμορφο, ξέγνιαστο και πολύ χαρούμενο. Ζούσα την εμπειρία της ζωής χωρίς να επιδιώκω κάτι άλλο. Αχ, τι ωραία φάση αυτή, πολύ ωραία φάση. Εκείνος ήταν 35 χρονών, πανέμορφος, πολύ γοητευτικός, έξυπνος, ευγενικός και μορφωμένος. Με φλέρταρε για κάποιες μέρες και καταλήξαμε να κάνουμε έρωτα στα γενέθλιά μου. Κορυφαία ερωτική στιγμή της ζωής μου. Δεν θα επεκταθώ ούτε σε αυτό. Εδώ να υπενθυμίσω ότι εγώ προσωπικά έχω την άποψη ότι δεν υπάρχει κάνω έρωτας και κάνω σεξ. Είναι κάνω σεξ καλό, κάνω σεξ κακό, κάνω σεξ με συναισθήματα, κάνω σεξ με ρομαντισμό, κάνω σεξ χωρίς συναισθήματα, χωρίς ρομαντισμό. Γιατί συνήθως οι νάρκισσοι χρησιμοποιούν τον όρο «κάνω έρωτα» και σου λένε «μαζί μου θα κάνεις έρωτα, δεν θα κάνεις σεξ». Λοιπόν, μου άρεσε πολύ, όμως δεν έκανα σκέψεις πέρα από το παρόν που ζούσα. Ήταν ντροπαλός, γλυκός, ερωτικός, αρενοπός, περιποιητικός πολύ. Έδειχνε ενθουσιασμένος. Κι εγώ είμαι. Εσύ το είδες σαν κάτι όμορφο που συνέβηκε στις διακοπές σου, σαν κάτι όμορφο που συνέβηκε στα γενέθλιά σου. Γίναμε αχώριστοι. Μου ζήτησε να μην φύγω και να τον περιμένω να φύγουμε μαζί. Το έκανα. Ζήσαμε ένα υπέροχο ειδύλιο στο νησί. Summer love, καλοκαιρινός έρωτας, καλοκαιρινή αγάπη. Κάποια μέρα και ενώ μιλούσαμε για το παρελθόν μας, καταλήξαμε ότι πολλά πολλά χρόνια πριν κινούμασταν στα ίδια μέρη. Του λέω, για φαντάσου να έχουμε ειδωθεί. Και τι μου απάντησε ο τύπος. Και να σε έβλεπα, δεν θα σου έριχνα δεύτερη ματιά. Τότε κυκλοφορούσα με μοντέλα πρώτης γραμμής. Με κοιτάτε που σας κοιτάω. Διαβάζοντας αυτό. Εκείνη τη στιγμή δεν στάθηκα ιδιαίτερα στο σχολείο του, ούτε και το πήρα προσωπικά. Πράγμα που άλλαξε άρδιν στο μέλλον. Βεβαίως έπρεπε να το πάρεις προσωπικά. Όταν σου λέει αν σε έβλεπα πριν 3 χρόνια, ούτε καν θα σε κοιτούσα, γιατί τότε κυκλοφορούσα με μοντέλα πρώτης γραμμής. Σου λέει ξεκάθαρα, όχι εμέσως πλην σαφώς, ξεκάθαρα ότι δεν είσαι ωραία. Ότι δεν είσαι μοντέλο πρώτης γραμμής. Καλά και εγώ έχει τύχει να πω σε άνθρωπο που βγαίναμε, αν σε γνώριζα στα 20 μου, ούτε καν θα σε κοίταγα, επειδή τότε ήμουν θρησκόληπτη και συντηρητική και στενόμυαλη και ήθελα οπωσδήποτε να τα φτιάξω με κάποιον που να ήταν επίσης στενόμυαλος, συντηρητικός, θρησκόληπτος κτλ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτό όμως που έτυχε να πω εγώ με αυτό που σου πει αυτός.
Σαν να σου λέγει έχω ρίξει τα στάνταρτς μου της ομορφιάς τώρα που είμαι μαζί σου ή τώρα που είμαι 35. Και γιατί δεν το πήρες προσωπικά, μήπως είχες και λίγη συνεξάρτηση. Πριν συνεχίσω πρέπει να σας πω ότι σκοπός της επιστολής είναι να ακούσω τη γνώμη σας. Μια αντικειμενική και χωρίς προκατάληψη γνώμη. Τον καιρό που ήμουν μαζί του, είχα φτάσει στο σημείο να ηχογραφώ τις συνομιλίες μας διότι με έβγαζε τρελή. Gaslighting. Το να βγάζεις τρελό ή τρελή τον σύντροφό σου, τη σύντροφό σου, είναι το λεγόμενο gaslighting. Τηλεφωνούσα σε φίλους και τους ανέφερα γεγονότα για να δω ποια αντίποση σχηματίζουν και αν συνάδει με τη δική μου, διότι αμφισβητούσα πια την κρίση μου. Έτσι είναι. Το αποτέλεσμα του να σε βγάζει τρελή ένας νάρκισσος σύντροφος, ένας σύντροφος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ξαναλέμε, όταν λέμε νάρκισσος εδώ στο κανάλι, δεν εννοούμε κάποιος ο οποίος είχε διαγνωστεί με nous de peu, με ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας, μιλάμε για κάποιον ο οποίος λειτουργεί με έναν ναρκισιστικό τρόπο. Η εντύπωση που μου είχε περάσει τις πρώτες μέρες της γνωριμίας μας ήταν πως είχε πολλές περιπέτειες και εμπειρίες. Ψέματα όπως έμαθα αργότερα. Βέβαια, αν κάποιος πάει και φουμίζεται, λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, αν πάει και πενεύεται, εγώ έχω πάρει όλα τα πρώτα μοντέλα πρώτης γραμμής. Όλα τα μοντέλα πρώτης γραμμής τα έχω πάρει. Πιθανόν έχει πάρει το χέρι του πολλές φορές. Τη χούφτα του. Μου είχε πει και το όνομα της διάσημης μοντέλας, έτσι και να το κάνει εικόνα. Άστε. Κομπλεξιλίκη. Νιώθει μειονεκτικά για τον εαυτό του και φτιάχνει φαντασιωτικές ψεύτικες ιστορίες για να πενεύεται. Οι μόνες φιλοπροφρονήσεις που εισέπρατα ήταν πως είχα όμορφα άκρα, τα δάχτυλα εννοούσε, χάρη στην κίνηση, χορεύτρια είμαι, και στο τσακίρ με έλεγε καλοσχηματισμένο. Τίποτα άλλο ποτέ. Εντάξει, μου έχει στείλει και φωτογραφίες η κοπέλα. Σας πω μετά. Μια μέρα μου είπε, θα ήθελα να παραμείνεις έτσι για τα επόμενα 15 χρόνια. Ήμουν 38. Με ποιο μαγικό τρόπο θα έμενα ίδια ο Αίω. Για να μην είμαι άδικη, φαινόταν ότι με ήθελε πολύ από τον τρόπο που μου φερόταν που κάναμε έρωτα και που με διεκδικούσε. Που κάνατε σεξ, το ξαναλέω. Να σταματήσουμε να παραμεθιαζόμαστε. Κάναμε έρωτα. Σεξ κάνατε. Σεξ που εσύ το θεωρούσες έρωτα. Αλλά ήταν σεξ. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ έρωτα και σεξ. Είναι ένας τρόπος λεκτικός για να υπερτονίσεις κάτι. Και ποια πράγματα έχουμε ανάγκη να υπερτονίζουμε, αυτά για τα οποία δεν είμαστε σίγουροι. Ωστόσο, λίγο-λίγο με δηλητηρίαζε η σκέψη πως με όλες τα ίδια έκανα και πως δεν του άρεσε ως γυναίκα, αφού σου το είπε ξεκάθαρα. Εγώ τον αποθέωνα. Δεν δίσταζα να του πω πόσο όμορφος είναι, πόσο ερωτικός, πόσο γοητευτικός. Ότι θα μπορούσε να είχε όποιαν ήθελε και γιατί καθόταν μαζί μου. Κορίτσι μου, πόσο χαμηλά ρίχνες τον εαυτό σου. Μισή φορά δεν πήρα ένα κομπλιμέντο. Μεταξύ άλλων μου έλεγε μία αυτό που πρέπει να θέλει. Ενώ εγώ ήθελα να είμαι αποτέλεσμα επιθυμίας, όχι βούλησης. Είσαι αυτό που πρέπει να θέλω. Πόσα κομπλεξιλίκια, πόσα. Είχα αρχίσει να γίνομαι πολύ ευαίσθητη και να έχω υπερβολικές συναισθηματικές αντιδράσεις, τις οποίες εξέφρασα. Αντιδρούσε το υποσυνείδητό σου, αντιδρούσε το σώμα σου πλέον, αφού η λογική σου είχε ακινητοποιηθεί από το κόλλημα και τη συνεξάρτηση. Εν τω μεταξύ είχαμε επιστρέψει από το νησί και μέναμε μαζί στο σπίτι μου. Είχα αρχίσει να νιώθω πως ήμουν λίγη για εκείνον και να αναρωτιέμαι γιατί καταδέχτηκε να ρίξει τον πύχη και να γυρίσει να κοιτάξει και μένα το καλοσχηματισμένο. Πίστευα πως δεν με έβρισκε όμορφη, ενώ εγώ τον κοιτούσα και μου κοβόταν η ανάσα. Μου είχε γίνει αιμονή ότι αυτό που ένιωθα εγώ για εκείνον, εκείνος το είχε νιώσει για άλλες. Όταν εξέφραζα όχι τόσο ανοιχτά τους προβληματισμούς μου, τι μου έλεγε ο Θεούλης. Ακούστε τι έλεγε. Πρέπει να χαίρεσαι που έχεις στο κρεβάτι σου έναν υπεργόμενο. Δεν μπορώ. Έριξα το iPad και πάρω στο πληκτρολόγιο και κλείσε το βίντεο και το ξανά άνοιξα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Έπρεπε να χαίρεσαι που έχεις στο κρεβάτι σου έναν υπεργόμενο. Κάπου εδώ θα τον υπερσούταρα έξω από το σπίτι μου. Θα τον υπερσούταρα. Υπεργόμενος.
Εγώ να χαίρομαι, όχι ότι χαιρόταν εκείνος που με είχε. Εγώ ήμουν η τυχερή, όχι αυτός. Εγώ κέρδισα το κελεπούρι, όχι εκείνος. Ένιωθα όλο και πιο αναπαρκής, όλο και πιο λίγη. Και το τονίζω πάλι. Έδειχνε πολύ αφοσιωμένος σε μένα. Κάναμε έρωτα συνέχεια, είχαμε ιδανική χημεία, ήταν τρυφερός, περιποιητικός και συντροφικός πολύ. Ήταν ενθουσιασμένος και το έδειχνε. Δεν θέλω να τον αδικώ. Του άρεσε να κάνει σεξ μαζί σου, γιατί προφανώς είσαι καλή στο σεξ. Του άρεσε να σε συμπεριφέρεται περιποιητικά για να φαίνεται ο υπεργόμενος. Πώς αλλιώς θα διατηρούσε ο άνθρωπος την εικόνα του υπεργομένου χωρίς να τα κάνει όλα αυτά. Αλλά η γλώσσα, έστω και αστειευόμενη, έστω και κάνοντας λάθη, την αλήθεια λέει. Φαινομενικά θα έπρεπε να τσιμπιέμαι να δω αν είμαι ξύπνια. Αλλά κάτι μέτρο, και όχι αγάπη μου. Δεν έπρεπε να τσιμπιέσαι να δεις αν είσαι ξύπνια. Πρέπει να τσιμπιέσαι να δεις πόσο πολύ έχεις παλαβώσει. Και πόσο πολύ σου είχε κάνει πλήση εγκεφάλου. Κάτι ύπουλα είχε τρυπώσει στο μυαλό μου και τα δηλητηρίαζε όλα. Μια μέρα, τον πρώτο μήνα της σχέσης μας, και ενώ καθόμασταν σε ένα καφέ με έναν φίλο μου και τον σύντροφό μου, λέει ο σύντροφός μου: ωραίο πέρασμα, φίλε. Επειδή περνούσαν γυναίκες. Μπορεί να είμαι υπερβολική, αλλά ενοχλήθηκα. Επίσης ένιωσα ότι με προσέβαλε μπροστά στο φίλο μου. Καλά ένιωσες. Φυσιολογικά ένιωσες. Ήταν φυσιολογικό που ενοχλήθηκες. Επίσης ένιωσα πως αυτή δεν είναι συμπεριφορά φρεσκορωτευμένου άντρα. Φυσικά και δεν είναι. Και για το ερωτευμένο άνδρα και ερωτευμένο άνδρα που έχει ερωτευτεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά είναι δεσμευμένο σε μια σχέση, δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Α, ωραίο πέρασμα εδώ, φίλε. Κρεατοποίηση των γυναικών. Ωστόσο δεν έκανα σκηνή, απλώς το κατέγραψα και αυτό μέσα μου. Να μια ακόμη σκηνή που θα μπορούσες να κάνεις μια υπερέξοδο από αυτόν τον υπεργόμενο. Επίσης να αναφέρω ότι είχε ακόμα στο κινητό του τις φωτογραφίες της πρώην του και ακόμα και όταν πέρασε τις καλοκαιρινές φωτογραφίες σε στικάκι, τη φωτογραφία της πρώην δεν τη διαγράψε από το κινητό του. Βέβαια ήταν λάβαρο η πρώην. Γιατί να την διαγράψει και την είχε και εκεί πέρα να νιώθεις και εσύ μειονεκτικά. Ήταν η αγαπημένη του φωτογραφία της. Με μια άλλη πρώην μιλούσα στα τηλέφωνα και συναντιόντουσαν κιόλας επειδή ήταν πελάτησά του. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι δεν της είχε μιλήσει για μένα. Δεν υπήρχα. Το κορυφαίο όλων ήταν ότι κάποιες φορές έβαζε στο YouTube ερωτικά τραγούδια χωρισμού και βούρκωνε. Το τονίζω. Χωρισμού. Εν τω μεταξύ γνώριζα ότι πριν από χρόνια είχε μια μεγάλη σχέση με κάποια μου σχεδίαζε να παντρευτεί. Όταν το ρώτησα μου απάντησε ότι είχε τα θέματα του με τον έρωτα. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν από όλα τα παραπάνω που σας διηγήθηκα έπρεπε να έχω καταλάβει ότι αυτός ο άντρας με γούσταρε και ήταν ερωτευμένος μαζί μου. Ο λόγος που δεν το καταλάβαινε ήταν επειδή εγώ ήμουν ανασφαλής, κομπλεξική, είχα ψυχολογικά προβλήματα που είχα, δεν το αρνούμε. Είχε στο θέμα της συνεξάρτησης. Μεγάλωσα σε προβληματική οικογένεια που ο μπαμπάς μου απαντούσε τη μαμά μου και είχα θέματα εμπιστοσύνης. Επίσης ήμουν υπερβολικά συναισθηματική. Αυτά φαντάζομαι ήταν αυτά που σου έλεγε αυτός. Γιατί ας πούμε, οποιαδήποτε άλλη γυναίκα, αν έβλεπε τον κόμενό της στους πρώτους μήνες της σχέσης τους να δακρύζει με τραγούδια χωρισμού ή να έχει στο κινητό του τη φωτογραφία της πρώην ή να μην ακούει ποτέ ένα κομπλιμάντο, θα έλεγε «Ουάου, αυτός ο άντρας είναι τρελός για μένα». Βέβαια, όπως έλεγε και εκείνος, ήταν δικό μου πρόβλημα που τον αμφισβητούσα, διότι αν δεν ήταν ερωτευμένος, δεν θα είχε μετακομίσει στο σπίτι μου και δεν θα κάναμε έρωτα έτσι. Λογικό ακούγεται, ναι. Γιατί να σε έχει εσένα για παρηγοριά, αν δεν ήταν ερωτευμένος. Γιατί να σε χρησιμοποιεί για να καλύπτει τις ανάγκες του, τις σεξουαλικές, αν δεν ήταν ερωτευμένος. Γιατί. Λογικό ακούγεται. Και γιατί να σταθώ σε αυτά και να γνωρίσω τα άλλα. Φυσικά ποτέ δεν πήρα μια πιστική απάντηση, αλλά έφταιγα εγώ που δεν καταλάβαινα. Πάει σύννεφο το gaslighting, σύννεφο. Τι παλαβές που είμαστε και καθόμαστε και τα ακούμε και παλαβή. Και έχει και άντρες που το μαθαίνουν αυτά. Καθόμαστε και τα ακούμε, τα ακούμε, τα ακούμε, τα ακούμε, τα ακούμε, τα ακούμε, τα ακούμε και δεν διερωτόμαστε αν πάμε καλά. Και αν είναι ορθό το ότι υποκύπτουμε σε τέτοιους τύπους. Είναι φοβερό το πόσο μπορεί να διαστραφεί το μυαλό μας από τη συγκατοίκηση και τη συνύπαρξη με έναν δόλιο άρχη σου.
Μάλιστα, απέδωσε μέρος της ανασφάλειας μου στην ηλικία μου και στο γεγονός ότι ήμουν 3 χρόνια μεγαλύτερη του. 3 χρόνια δεν είναι τίποτα. Τίποτα. Ειλικρινά σας μιλάω, ποτέ μέχρι τότε δεν είχα θέμα με την ηλικία μου και ούτε κατά διάνοια δεν είχα σκεφτεί την ασήμαντη διαφορά μας. Μάλλον εκείνος είχε, βέβαια. Να προσθέσω επίσης ότι θεώρησε άκρως προβληματική τη συμπεριφορά μου να γυρίζω 38 χρονών μόνη μου ένα μήνα στο νησί με το σακίδιο και να κάνω κάμπινγκ. Αυτός ο οποίος φλέρταρε και σου έκανε και έρωτα στα γενεθλιά σου και ήταν η κορυφαία σου ερωτική στιγμή. Αυτόν κορυδεύω, όχι εσένα, ε. Αναγνωρίζω βέβαια ότι δεν είναι συνήθες για μια γυναίκα σε αυτή την ηλικία να ζει όπως ζω, γιατί να μην είναι, δεν καταλαβα. Ωστόσο αυτό είναι που θέλω, που με κάνει χαρούμενη και που μου ταιριάζει. Και κάτι τελευταίο. Ενώ εγώ άκουγα με προσοχή όλα του τα επιτεύγματα και τα κατορθώματα, εκείνος δεν έκανε το ίδιο. Ένιωθα πως δεν με θαύμαζε. Κοινωνικά με περιφρονούσε, βεβαίως, βεβαίως. Δεν είχα μια κανονική εντός εγώ δουλειά που να μου αποφέρει πολλά χρήματα. Αντίθετα, απαραίτητα μαθήματα χορού και χόρευα σε μουσικές σκηνές και παραστάσεις. Το σπίτι μου ήταν γεμάτο εντός εισαγωγικών διασωσμένα ζωάκια, ντυνόμουσαν τη θεία μου τη χίπισσα και διήγα μια ανέμελη, απρογραμμάτιστη και μποέμικη ζωή. Φυσικά, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί αυτή η συμπεριφορά μου να σχετίζεται με κάποιο βαθύτερο φόβο να ενηλικιωθώ, μπορεί και όχι, μπορεί να το στυλ σου, φιλενάδα. Γιατί το λες αυτό? Όταν τσακωνόμασταν, συχνά μου έλεγε: «Ποια νομίζεις ότι είσαι? Βγάζεις 5.000 ευρώ το μήνα και έχεις τη σοφέρ να σου ανοίγει την πόρτα?» Δηλαδή σου έλεγε ξεκάθαρα ότι θα σεβόταν και θα εκτιμούσε περισσότερο μια γυναίκα που θα έβγαζε 5.000 ευρώ το μήνα και θα έχει σοφέρ να της ανοίγει την πόρτα. Αλλά δεν ήταν καθόλου ληστής. Έκανε και έρωτα. Μα τους θεούς του Ολύμπου, δεν ήξερα ότι για να είναι κανείς διεκδικητικός θα πρέπει να έχει σοφέρ. Ναι, γι' αυτό ναι. Σε αυτό το σημείο να σας πω πως οι πρώην του ήταν καλά και μορφωμένα κορίτσια με πτυχία και μεταπτυχιακά που είχαν πολύ καλές και κοινωνικά ευυπόλοιπτες εργασίες και εσύ μια χαρά καλό και μορφωμένο κορίτσι είσαι. Υπερβολικά καλό κορίτσι είσαι. Σε σημείο ζημιά σου καλό κορίτσι είσαι. Η μια μάλιστα έβγαζε και τα 5.000 ευρώ. Wow. Αυτό την κάνει πολύ αξιαγάπητη το να βγάζει 5.000 ευρώ. Μια μέρα ξεκίνησα να του λέω την ιδέα μιας χορογραφίας που ετοίμαζα και κατάλαβα ότι δεν με άκουγε με ενδιαφέρον. Σταμάτησα τη διήγηση και ούτε που το πρόσεξε, ο Νάρκησος λέω. Τέλος να αναφέρω ότι σε κάθε προσπάθεια μου να χωρίσουμε, επειδή ένιωθα πολύ μειονεκτικά πια, με απέτρεπε και με διεκδικούσε με νύχια και με δόντια, για να μην χάσει την καλοπέρασή του, για να μην χάσει το πρακτικό και συναισθηματικό του δουλάκι, για να μην χάσει την δωρεάν παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών και συναισθηματικών υπηρεσιών. Γιατί? Διεκδικούσε τη σχέση σταθερά και με μεγάλη υπομονή και επιμονή. Ναι, βέβαια, γιατί θα χάνε τα συμφέροντα του, θα χάνε τα καλά της κοιλιάς του. Εγώ ήμουν ασταθής και οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό. Θα ήταν ανησυχητικό να μην είχες προβληματισμούς για μια τόσο προβληματική σχέση. Μην το παρουσιάσεις ως αστάθεια. Θα σταματήσω το γράμμα μου εδώ, αν και υπάρχει μεγάλη συνέχεια στην ιστορία, διότι δεν θέλω να προκαταβάλω την κρίση σας. Αυτά ήταν επιγραμματικά τα πρώτα σημάδια. Θα το εκτιμούσα περιόριστα αν έπαιρνα κάποια απάντηση από εσάς, διότι αν και έχουν περάσει χρόνια, ακόμη αναρωτιέμαι αν τα συμπεράσματα μου ήταν λογική απόρρεια της συμπεριφοράς του ή αποτέλεσμα της προβληματικής μου προσωπικότητας. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Επειδή έχω ακούσει ότι σας στέλνουν και φωτογραφίες, σας παραθέτω και εγώ κάποιες. Η πρώτη είναι από τις αρχές της γνωριμίας μας, τις άλλες είμαι εγώ με φίλους, 42 και 43 χρόνων. Δεν έχω καλές φωτογραφίες, όπως σας στέλνω διάφορες για να σχηματίσετε μια εντύπωση. Και βλέπω τις φωτογραφίες. Και βλέπω και την κοπέλα. Και βλέπω και το κοπέλι. Και της απαντάω. Λοιπόν, εσύ είσαι μια κουκλάρα, θεάρα, πραγματικά, ε. Και αυτός ένα κομπλεξικό ναρκισάκι, της γράφω. Σοβαρά τώρα. Και εσύ είσαι πρόσωπο με αρχές και αξίες και αυτός εντελώς επιφανειακός. Γιατί μου έχει δείξει στις φωτογραφίες, φαίνονται και οι δραστηριότητες που κάνει η κοπέλα, ακτιβιστικές. Πολύ θα ήθελα να το κάνω vlog χωρίς να πω τι σπούδασες και τη δουλειά κάνεις για να μην προδώσουν την ταυτότητά σου. Βεβαίως και δεν σε ήθελε, της έγραψα. Το σεξ δεν σημαίνει τίποτε.
Μπορεί να κλείνει τα μάτια και να σκέφτεται άλλη. Βολεύτηκε ο μαλάκας και σου έκανε και γκαζλάιτ. Και μου γράφει η Φιλιππίσο, ναι βεβαίως να το κάνετε vlog. Τελευταίο κυρία Θέκλα, καλημέρα. Χθες παρέλειψα να αναφέρω δύο σημαντικά μάλλον συμβάντα. Την ημέρα της επιστροφής μας στην πόλη περίμενε το λιμάνι η μητέρα του τύπου αυτού για να του αφήσει το αυτοκίνητό του μιας και θα ερχόταν στο σπίτι μου. Ήταν και η πρώτη μας συνάντηση. Ένιωσε ότι δεν της έκανα καλή εντύπωση, αφού δεν ανταποκρίθηκε πιο ζεστά στο χαιρετισμό μου, αλλά δεν έδωσα σημασία. Ήμουν χαρούμενη. Αργότερα βέβαια κατάλαβα γιατί. Αντίκρισε μια ξεμαλιασμένη κοκκινομάλα με χαϊμαλιά από πάνω μέχρι κάτω, ντυμένη με κουρέλια εντός εισαγωγικών και φορτωμένη με σακίδιο, σκηνές, στρώματα, κάμπινγκ κτλ. Καμία σχέση δηλαδή με τις πρώην κοπέλες του γιού της και με τις προσδοκίες της, υποθέτω. Καλά υποθέτεις. Αργότερα και πάνω σε καυγάδες που είχαμε, αυτός μου έλεγε ότι η μητέρα μου αμέσως κατάλαβε μόλις σε είδε ότι έχει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Επίσης είπε ότι φαίνεσαι μεγαλύτερη από μένα. Αχ, αυτές οι μανούλες, οι χρυσούλες που κάνουν αυτά τα παιδάκια, τα αναρχισάκια, τα προβληματικά. Αχ! Εντυπωσιάστηκα. Εγώ 4 χρόνια σπούδαζα μια σπουδή που σχέση με την ψυχολογία και τέτοιες ικανότητες δεν είχα αποκτήσει. Δεν καταλαβαίνεις τον άλλο μόλις το βλέπεις. Η μανούλα όλα τα ξέρει όμως. Ειρωνικά του λέω η μανούλα. Παρεπιπτόντως δεν φαινόμουν καθόλου μεγαλύτερη. Του όχι, καθόλου δεν φαινόσουν στις φωτογραφίες καθόλου. Αλλά και να φαινόμουν ακόμα, ποτέ δεν κατάλαβα που ήταν το πρόβλημα. Μέσα στον πρώτο μήνα και ενώ έμενε μαζί μου, θέλησε να με πάει στο σπίτι του, να του το αναγνωρίσουμε γι' αυτό. Ήθελε να σε πάρει στο σπίτι του για να πάρει την έγκριση της μανούλας. Δεν ήθελε να σε πάρει στο σπίτι του επειδή σε χτιμούσε και σε αγαπούσε. Τι να το αναγνωρίσουμε. Γιατί στον πρώτο μήνα γνωριμίας να θέλει να σε πάρει στο σπίτι του. Δεν κάνει λογική. Στο σπίτι μας παίρνουμε μια κοπέλα, μα έχουμε αποφασίσει ότι με αυτή την κοπέλα έχουμε κάτι σοβαρό. Έχουμε δεσμευτεί ουσιαστικά σε μια σχέση που θέλουμε να μην τελειώσει και θεωρούμε ότι αυτό το πρόσωπο θα παραμείνει στη ζωή μας και γι' αυτό το πάμε στο σπίτι μας. Δεν το πάμε στο σπίτι μας για να μας πει μπράβο η μαμά μας ή να μας πει όχι η μαμά μας. Προσέξτε το αυτό. Το να θέλει να σε πάρει ο άλλος στο σπίτι δεν είναι πάντα καλό σημάδι. Στα τηλεφωνήματα με τη μητέρα του καταλάβαινα την άρνησή της. Τελικά την έπεισε, όμως εγώ πια δεν αισθανόμουν ευπρόσδεκτη και δεν ήθελα να πάω. Τελικά πήγαμε μαζί. Δεν ήθελες να πας, αλλά πήγες. Με κυρία Θέκλα, μόλις άνοιξε η πόρτα, η μαμά του καθόταν στον καναπέ του σαλονιού και ποτέ δεν έκανε τον κόπο να σηκωθεί και να με καλωσορίσει. Με χαιρέτησε από μακριά. Ούτε έναν καφέ δεν είπε να με κεράσει. Ούτε καν μας πρότεινε να πάμε να κάτσουμε μαζί της. Κατά συνέπεια, εγώ στεκόμουν αμήχανα στην είσοδο του σπιτιού και μετά τον ακολούθησα σαν το παπάκι στην κουζίνα, όπου και πάλι στεκόμουν αμήχανα, μιας και δεν ήξερα τι στο καλό να κάνω. Αργότερα έμαθα ότι αυτή η συμπεριφορά μου επικρίθηκε από τη μητέρα και χαρακτηρίστηκε ως απροσάρμοστο. Κάτι με το οποίο φυσικά συμφώνησε και ο γιος. Ναι, μάνα και γιος, πακετάκι σε ένα. Το γεγονός ότι η μητέρα του ήταν αγενέστατη και δεν με έκανε να αισθανθώ άνετα, δεν μέτρησε στην εξίσωση. Επίσης, ας πούμε, να μπω μέσα, να πάω μόνη μου να θρονιαστώ στον καναπέ μαζί της και μετά να μου φτιάξω και έναν καφέ να πιω. Επίσης, σχολιάστηκαν αρνητικά οι κάποιες τρίχες που είχε το ρούχο μου από τις γατούλες μου. Τα γεγονότα που σας αναφέρω αφορούν μόνο στους πρώτους 3 μήνες της σχέσης μας και είναι εκείνα που διαμόρφωσαν τις αρχικές εντυπώσεις. Η σχέση με τα πάνω και τα κάτω της, τους χωρισμούς της, εν επανασυνδέσεις και όλες τις μορφές που πήρε, κράτησε 6 χρόνια. Σας ευχαριστώ και πάλι για το χρόνο σας. Το χρόνο σας, φιλιά στον Καλούλη, το Λάκη. Καλούλης ο Λάκης, ναι, μια χαρά είναι ο Λάκης Καλούλης. Αλλά εσύ δεν ήσουν καλούλα προς τον εαυτό σου. Πρέπει επιτέλους να μάθουμε να διαχωρίζουμε, να ξεχωρίζουμε. Τι σημαίνει αγάπη και τι σημαίνει κοροϊδία. Τι σημαίνει σε θέλω πραγματικά και τι σημαίνει μένω μαζί σου για να βολεύω. Καταρχάς, ένας άντρας ο οποίος σου κάνει το λεγόμενο nagging, nagging σημαίνει σου κάνω ένα κοπλιμέντο το οποίο μετά έχει αναστροφή. Για παράδειγμα, είσαι καλοσχηματισμένη, αλλά ας σε γνώριζα πριν 20 χρόνια ή πριν 15 χρόνια, δεν θα γύριζα να σε κοιτάξω γιατί τότε έβγαινα με μοντέλα πρώτης γραμμής. Έχεις αυτό το καλό, αλλά έχεις εκείνο το κακό. Ένας άνδρας ή μια γυναίκα που είναι πραγματικά αυθεντικά ερωτευμένη με το τέρι τους, εστιάζονται στα θετικά στοιχεία που έχει ο σύντροφός τους.
Όλοι μας έχουμε τη δικιά μας ομορφιά, ο καθένας τη δικιά του ξεχωριστή ομορφιά και όλοι μας έχουμε κάποια πιο δυνατά σημεία και κάποια που δεν είναι και τόσο δυνατά σημεία. Δεν υπάρχει τέλειος άνθρωπος. Όσες πλαστικές και να κάνει. Εντάξει. Γιατί κάποιοι έχετε εισηγηθεί εδώ στο κανάλι σε σχόλια, σε κόσμο με χαμηλή αυτοεκτίμηση να κάνει πλαστικές. Και είναι κάτι με το οποίο διαφωνώ. Γιατί αυτό που κάνουμε εδώ πέρα είναι να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την αυτοεκτίμησή μας, να αυξήσουμε την αυτοεικόνα μας, να εξυγειάνουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, ώστε να μας αγαπάμε όπως είμαστε και να αναγνωρίζουμε ότι κάποιος που πραγματικά μας αγαπάει, μας δέχεται όπως είμαστε. Οποιοδήποτε μας κάνει παρατηρήσεις για την εμφάνισή μας, παρατηρήσεις για τα ρούχα που επιλέγουμε να φοράμε, παρατηρήσεις για τα μαλλιά μας, παρατηρήσεις για τα χαμαλιά μας ή για την ύπαρξη χαμαλιών ή για την ανυπαρξία χαμαλιών. Οποιοδήποτε κριτικάρει το πώς είμαστε και ταυτόχρονα είναι και σε σχέση μαζί μας και κάνει και σεξ μαζί μας και τρώει και από το φαγητό μας και κοιμάται και στο κρεβάτι μας και μένει χωρίς να δίνει ενοίκιο στο σπίτι μας, δεν σημαίνει πως μας αγαπάει. Ένας άνθρωπος ο οποίος μας αγαπάει πραγματικά, μας βλέπει τέλειους. Μέσα από τα γυαλιά της αγάπης μας βλέπει τέλειους. Ξέρει πως δεν είμαστε τέλειοι, αλλά είναι πολύ χαρούμενος ένας άνθρωπος που μας αγαπάει, που έχει στη ζωή του αυτό τον άνθρωπο, έστω και αν είναι λίγο χοντρούλης, έστω και αν είναι λίγο κοντούλης, έστω και αν είναι λίγο το ένα, έστω και αν είναι λίγο το άλλο, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι η καρδιά, η ψυχή, το εσωτερικό, η καλοσύνη και η ανθρωπιά του άλλου ανθρώπου και όχι αν έχει α, β, γ χαρακτηριστικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον εαυτό του, έχει υγιή σχέση με τον εαυτό του και δεν είναι ενάρκησος, θα δει το καλό στους άλλους. Θα το δει. Σας λέω, εγώ έχω κάνει πολλά ραντεβού τελευταίως, πολλά πρώτα ραντεβού, γιατί κατά καιρούς ανοίγω προφίλ σε ιστοσελίδες γνωριμένων τους τελευταίους 5-6 μήνες. Και όσα ραντεβού έχω βγει, δεν έχω συναντήσει άσχημον άνθρωπο. Άνθρωπο που να μην ταιριάζουμε για να γίνουμε ζευγάρι, ναι, έχω συναντήσει. Άσχημον άνθρωπο δεν έχω συναντήσει. Σοβαρά. Αν όμως έφτιαχνα σχέση με κάποιον που δεν ταιριάζαμε, και έφτιαχνα σχέση γιατί ήθελα να τον χρησιμοποιήσω για οτιδήποτε, να τον χρησιμοποιήσω για να μην νιώθω μοναξιά, ή να τον χρησιμοποιήσω για να έχω σεξ στη ζωή μου, ή να τον χρησιμοποιήσω για να έχω χρήματα, ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό κάνουν οι άνθρωποι σχέση πέρα από την αγάπη, την ερωτική, που ο μοναδικός λόγος για να δημιουργήσουμε μια σχέση είναι να αγαπήσουμε τον άλλον, να τον ερωτευτούμε και να τον αγαπήσουμε, εννοείται ότι συχνά πυκνά θα του έκανα παρατηρήσεις πώς είναι έτσι η κοιλιά σου, πώς είναι έτσι το στόμα σου, πώς είναι έτσι τα αυτιά σου, πώς είναι έτσι η μύτη σου κλπ. Κλπ, κλπ. Γιατί αν πιέζουμε τον εαυτό μας να μπούμε σε μια σχέση με έναν άνθρωπο που δεν τον θέλουμε, όλα θα μας ξυνίζουν μετά και όλα θα μας βρωμούν. Ο τύπος αυτός, ο οποίος καθόταν και έβαζε στο YouTube τραγούδια χωρισμού και δάκρυζε, ξεκάθαρα ήταν κολλημένος σε μιαν πρώην του. Δεν ξέρουμε πια, ούτε και μας ενδιαφέρει στο σοβαρά όμως. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει το ερωτικό παρελθόν του κάθε κομπλεξικού προβληματικού, ο οποίος μας πλησιάζει για να μας χρησιμοποιήσει, να του γεμίσουμε τα συναισθηματικά, σεξουαλικά του κενά, να βρει ένα πρόσωπο πάνω στο οποίο να βγάζει όλη του την πικράδα, να βγάζει όλη τη χολή που έχει μέσα του, να κάνει εμετό συναισθηματικό πάνω μας και να κάθεται και με τη μανούλα να κάνουν συζητήσεις και να μας κρίνουν και να μας κατακρίνουν οι άσχετοι των ασχέτων. Και να μας κάνουν και gaslighting και να μας λένε είσαι τρελή και έχεις προβληματική προσωπικότητα και έχεις το ένα και έχεις το άλλο. Φιλενάδα, το είπα και στην αρχή, ότι δεν μπορείς μόνη σου να κάνεις διάκριση στον εαυτό σου, έστω και αν έχεις ανθρωπιστικές σπουδές, που έχεις πολύ καλές ανθρωπιστικές σπουδές, πρέπει να πας σε κάποιο άλλο ψυχολόγο, έναν ψυχολόγο της επιλογής σου, στον οποίο να ζητήσεις να σου γίνει αξιολόγηση. Και είμαι σίγουρη ότι δεν θα σου βγει κάποια διαταραχή προσωπικότητας. Δεν θα σου βγει. Θα βγουν στοιχεία συνεξάρτησης, ναι. Δείχνει στοιχεία συνεξάρτησης. Δείχνει στοιχεία χαμηλής αυτοεκτίμησης. Αυτά όμως δεν είναι διαταραχές προσωπικότητας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα κριτήρια για να διαγνωστεί κάποιος με διαταραχή προσωπικότητας. Και είναι πολλές οι διαταραχές προσωπικότητας, α πλέγματος, β πλέγματος, γ πλέγματος κτλ. Να σταματήσουμε να θεωρούμε τον εαυτό μας προβληματικό, επειδή ο κάθε μαλάκας, ο οποίος θέλει να μας χρησιμοποιήσει,
τον βολεύει και το επιδιώκει να μας ρίχνει το ηθικό και να μας κάνει ό,τι θέλει. Τι γύρευες εσύ γυναίκα με αρχές και αξίες? Τι γύρευες εσύ άνθρωπος που αγαπάς τους ανθρώπους και τα ζώα? Άνθρωπος ο οποίος έχεις έτσι ένα στυλ ζωής θαυμαστό κατά τη γνώμη μου. Τι ωραίο πράγμα. Τι ωραίο πράγμα αυτό μια κοπέλα 38 χρόνων να πάει να κάνει ελεύθερο καμίο στο νησί. Καταπληκτικό. Γιατί όχι? Επειδή υπάρχουν όρνεα σαν τον άλλον που σε επλησίασε. Από εδώ και πέρα έχεις στο μυαλό σου ότι όποιος σου λέει αυτά τα λόγια και όποιος σου συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι κατάλληλος για να είσαι μαζί του και ότι δεν αξίζει την αγάπη σου. Εσύ τον αγάπησες συνεξαρτητικά, αυτό σε χρησιμοποίησε ναρκισιστικά. Και η μανούλα το κερασάκι στην τούρτα. Και η μανούλα είναι αυτή που έχει δημιουργήσει αυτό το τερατάκι, το ναρκισάκι. Δεν το λέω καν ναρκισό, ναρκισάκι, της κακιάς όρος. Λοιπόν, θα επωφεληθείς πολύ από την ψυχοθεραπεία, όχι γιατί είσαι άρρωστη, όχι γιατί είσαι προβληματική, αλλά γιατί προφανώς είσαι ευάλωτη στη χειραγώγηση. Είσαι ευάλωτη στο να υποταχτείς με συνεξαρτητικό τρόπο σε έναν προβληματικό άνθρωπο ο οποίος σου πουλάει μούρι. Γιατί ενώ είσαι πανέξυπνη, είσαι πρόθυμη να βάλεις το μυαλό σου σε παύση προκειμένου να ζήσεις το μεγάλο έρωτα. Κανένας έρωτας δεν θα μας σώσει, κανένας γκόμενος δεν θα μας σώσει και κανένας υπεργκόμενος δεν θα μας σώσει. Χριστέ μου, θα έπρεπε να βάλω τίτλο «Ο υπεργκόμενος και η κοπέλα ταπεινή». Τι να πω. Ας αγαπήσουμε τον εαυτό μας, άνδρες και γυναίκες, η γυνα και η γιος. Ας καταπολεμήσουμε τις συνεξαρτητικές μας τάσεις. Ας μάθουμε επιτέλους ποιοι είμαστε και να μην επιτρέπουμε σε κανένα να μας λέει ποιοι είμαστε, ο οποίος μας έχει δει όπως τη μάνα του 2 λεπτά στο λιμάνι ή ο οποίος μας έχει δει εντελώς επιφανειακά όπως αυτόν που απλώς βρήκε τη βολή του και βρήκε και κάπου να ρίχνει τη χολή του. Ξυπνήστε συνεξαρτώμενα αδέλφια. Ξυπνήστε, αγαπήστε το. Ας ξυπνήσουμε, ας αγαπήσουμε τον εαυτό μας, ας εκτιμήσουμε τον εαυτό μας, ας περιφρουρήσουμε τον εαυτό μας. Για να μην πέφτουμε θύματα στον καθένα που μας κάνει love bombing, δηλαδή βομβαρδισμό αγάπης στην αρχή που είμαστε. Αλλά προσέξτε, τα λόγια δεν ψεύδονται. Σου λέει, εγώ κοιμόμουν, δες από τις πράξεις σου, κοιμάμαι σπίτι σου, μου πλένεις τα βρακιά μου, μου μαγειρεύεις, με ταΐζεις, με ποτίζεις, με ανέχεσαι, σημαίνει ότι σε αγαπώ. Όχι. 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 Αν πραγματικά αγαπάς μια γυναίκα, έχεις όλη την όρεξη να της πεις πόσο όμορφη είναι και πόσο επιθυμητή. Έχεις όλη την όρεξη να τη δεχθείς όπως ακριβώς είναι και ξεχυλίζει από μέσα σου ο θαυμασμός για αυτή τη γυναίκα. Δεν μπορείς να το σταματήσεις. Όχι να της κάνεις ένα σωρό παρατηρήσεις και να μετά να της λες αφού μένω εδώ, δεν βλέπεις, αυτό σημαίνει ότι σε αγαπώ. Όχι φίλε, μένεις εδώ επειδή βολεύεσαι. Μένεις εδώ επειδή βρήκες τρόπο να καλύπτονται κάποια κενά σου. Μένεις εδώ επειδή τη βρίσκεις σαδιστικά να εκμεταλλεύεσαι εμένα που έχω το μαζοχισμό της συνεξάρτησης. Αυτά. Καλή ελευθερία από τη συνεξάρτηση μας.